όλοι νομίζω γνωρίζουμε την μεγάλη σημασία που έχει η προσχολική αγωγή για την ομαλή ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών. Όλοι καταλαβαίνουμε τη μεγάλη σημασία που έχει η φίτηση των παιδιών, των νηπίων, να είναι στη γειτονιά τους, στη συνοικία τους, στο χωριό τους. Για το ζήτημα λοιπόν αυτό, το θέμα έχει ως εξής. Σε ένα χωριό της Θεσσαλονίκης, λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη, στο χωριό Λουδίας, στο Δήμο Χαλκιδόνας, το νηπιαγωγείο του χωριού κλείνει. Είναι κλειστό αυτή τη στιγμή, επειδή την περίοδο που πραγματοποιούνταν οι εγγραφές στο νηπιαγωγείο, τα παιδιά που εγγράφηκαν σε αυτό το νηπιαγωγείο ήταν μονάχα 4. Έλειπε ένα για να εκπληρωθεί ο όρος, η προϋπόθεση του νόμου, προκειμένου να λειτουργήσει το νηπιαγωγείο. Πέρασε καιρός όμως, πέρασαν λίγοι μήνες και τα παιδιά πλέον στο χωριό που φοιτούν στο νηπιαγωγείο, που είναι σε αυτή την ηλικία, δεν είναι 4, γίνανε 6. Οι προϋποθέσεις, οι τυπικές δηλαδή του νόμου, πληρούνται. Το νηπιαγωγείο ωστόσο δεν ανοίγει, κυρία Υπουργέ. Και η πολιτεία έρχεται και λέει στα παιδιά, στους γονείς αυτών των παιδιών, να πάρετε τα παιδιά σας και να τα πάτε στο διπλανό χωριό, συγκεκριμένα στο μικρό μοναστήρι. Αυτό σημαίνει ότι αυτές οι 6 οικογένειες αναζητούν συνεχώς κάθε μέρα τρόπους για να μεταφέρουν τα παιδιά τους, τα νήπια, τα μικρά αυτά παιδιά, δημιουργώντας προβλήματα, όπως καταλαβαίνετε, και οικονομικά και μια σειρά άλλα προβλήματα που με την αναστάτωση αυτή της οικογενειακής τους ζωής αφήστε και τους όποιους κινδύνους συνεπάγεται η μετακίνηση αυτών των μικρών παιδιών. Σας ρωτάμε λοιπόν, η ερώτησή μας είναι πολύ απλή, κυρία Υπουργέ, τι θα κάνει το Υπουργείο έτσι ώστε να ξανανοίξει και νομίζουμε ότι έχει καθυστερήσει ήδη τον νηπιαγωγείο στο Λουδία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, για την προσχολική αγωγή και τη σημασία της. Δεν χρειάζεται να πω πολλά, κύριε συνάδελφε, αρκεί να θυμίσω ότι η δίχρονη προσχολική αγωγή έγινε υποχρεωτική από την κυβέρνησή μας. Άρα λοιπόν περιτεύει να επιχειρηματολογήσω σε αυτό. Θα σας πω ότι οι σχολικές μεταβολές αποφασίζονται κάθε χρόνο για την επόμενη χρονιά και εννοείται, το αντιλαμβάνεστε και εσείς, ότι δεν μπορεί η αυξομοίωση των μαθητών να αλλάζει τις αποφάσεις και τα παιδιά είτε να μεταφέρονται σε άλλο σχολείο είτε να επανέρχονται στο αρχικό σχολείο που για λόγους μείωσης του μαθητικού δυναμικού έχει κλείσει. Βγαίνει λοιπόν κάθε χρόνο στην πρωτολογία, σε αυτά θα αναφερθώ κύριε Πρόεδρε, και στη δευτερολογία μου θα εξηγήσω και για το σχολείο που ρωτάει ο κύριος συνάδελφος. Βγαίνει μια εγκύκλωση, καθορίζει το χρονοδιάγραμμα υποβολής των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες διευθύνσεις, είτε πρωτοβάθμιες είτε δευτεροβάθμιες εκπαίδευσης, τις περιφερειακές διευθύνσεις. Αυτό έγινε και φέτος για τις μεταβολές του σχολικού έτος 22-23 στις 5/10 του 2021. Βγήκε εγκύκλωση. Νομίζω κανείς δεν μπορεί να μας κατηγορήσει για τον έγκαιρο προγραμματισμό που έγινε και νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά. Στην εγκύκλιο αυτή περιγράφεται η διαδικασία. Λαμβάνονται πάντοτε υπόψη ο αριθμός μαθητών και μαθητριών μεταξύ άλλων, η ορθή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Θα σας προλάβω εδώ λέγοντας ότι έχουμε κάνει πολλούς διορισμούς, πολλές προσλήψεις, άρα δεν μπορεί κανείς και εδώ να έχει αιτίαση ότι δεν θέλουμε να προσλάβουμε ή να διορίσουμε. Λαμβάνεται υπόψη η χιλιομετρική απόσταση που διανύουν οι μεταφερόμενοι μαθητές, οι κτηριακές υποδομές, όλα αυτά για τους καλύτερους και αρτιότερους παιδαγωγικούς και εκπαιδευτικούς λόγους. Οφείλουν όμως και οι διευθυντές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας να αιτιολογούν τους λόγους που στοιχειοθετούν την πρόταση και τυχόν ανάγκη για μεταβολή. Μπορεί λοιπόν να ανασταλεί για ένα σχολικό έτος, έτσι δεν κλείνει το σχολείο για το οποίο μιλούμε, ανασταλεί για ένα σχολικό έτος με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας, που δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβέρνησης, πράγμα το οποίο έγινε και στο σχολείο αυτό, διότι ο αριθμός των μαθητών ήταν, όπως και εσείς είπατε, 4, ήταν ένας μικρός αριθμός. Πού πάνε τα παιδιά αυτά τώρα? Μεταφέρονται στον νηπιαγωγείο του μικρού μοναστηρίου. Έχει γίνει σχετική διαδικασία από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρική της Μακεδονίας. Τα παιδιά μεταφέρονται δωρεάν. Και να πούμε για αυτούς που δεν ξέρουν, όπως εσείς, στην περιοχή, είναι το ίδιο δημοτικό διαμέρισμα και η απόσταση είναι μόλις 3 χιλιόμετρα. Και επαναλαμβάνω, δεν καταργήθηκε το νηπιαγωγείο, ανεστάλλει λειτουργία για ένα έτος. Εάν το επόμενο έτος όντως οι μαθητές είναι περισσότεροι, τότε βεβαίως θα επαναλειτουργήσει. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Χωρίς, κυρία Υπουργέ, να δώσετε μια ουσιαστική απάντηση, το συνηθίζετε αυτό στις πρωτολογίες σας, αφήνετε την ουσιαστική απάντηση για τη δευτερολογία χωρίς εμείς να έχουμε τη δυνατότητα
να απαντήσουμε. Ωστόσο, αν καταλάβαμε από τα συμφραζόμενα των όσων είπατε, μάλλον δεν έχει και πολύ μεγάλη τύχη το αίτημα να ξανανοίξει τον υπηαγωγείο. Ελπίζω να μην πείτε αυτό στη δευτερολογία σας. Εγώ θα συνεχίσω την ερώτησή μου. Μονάχα που δεν θα την κάνω εγώ τώρα πια την ερώτηση, θα την κάνουν οι ίδιοι γονείς. Θα σας διαβάσω το κείμενο, την επιστολή αυτών των 6 γονιών. Νομίζω έχει ενδιαφέρον, έχει αξία, γιατί απαντά και σε αυτά που είπατε πριν από λίγο. Οι γονείς λοιπόν που υπογράφουμε παρακάτω, κάτοικοι όλοι του χωριού Λουδία Θεσσαλονίκης, ζητάμε την άμεση λειτουργία του νηπιαγωγείου του Λουδία, το οποίο μπήκε σε αναστολή. Εντάξει, δεν θα παίζουμε τώρα με τις λέξεις, πάντως δεν λειτουργεί. Είναι κλειστό το νηπιαγωγείο αυτή τη στιγμή. Γιατί το Μάρτιο που γίνονται οι εγγραφές, και ρωτάνε οι γονείς, για ποιο λόγο άρα οι εγγραφές γίνονται τόσο νωρίς, το Μάρτιο, ο αριθμός των παιδιών ήταν όντως 4. Δεν εκπληρούνταν η προϋπόθεση του νόμου. Το καλοκαίρι, ωστόσο, το καλοκαίρι, κυρία Υπουργέ, όχι χτες, όχι πριν μια εβδομάδα, το καλοκαίρι, ο αριθμός των παιδιών έφτασε τα 6, λόγω της απόφασης δύο οικογενειών να ζήσουν και πάλι στο χωριό τους. Και μπράβο τους. Τονίζουμε ότι ανάμεσα στα 6 παιδιά, πιθανά να μην τα γνωρίζετε, γι' αυτό σας το διαβάζουμε, θα το καταθέσω και στα πρακτικά βεβαίως. Ανάμεσα στα 6 παιδιά που θα είναι στο νηπιαγωγείο, το 1 είναι με ειδικές ανάγκες και δεν είναι καθόλου εύκολη η μεταφορά του σε άλλο νηπιαγωγείο, ακόμα και αν είναι 3 ή 4 χιλιόμετρα όπως λέτε. Το νηπιαγωγείο Λουδία δεν έχει πλέον λειτουργικά έξοδα, λένε οι γονείς, γιατί συστεγάζεται με το δημοτικό σχολείο που λειτουργεί κανονικά. Μέχρι τότε, δεν είχε οριστεί τρόπος μεταφοράς των παιδιών στο νηπιαγωγείο όπως τους προτείνανε. Η μεταφορά των παιδιών μας δυσκολεύει, λένε οι γονείς, και μας ανησυχεί σαν γονείς. Απαιτούμε την άμεση τοποθέτηση νηπιαγωγού στο νηπιαγωγείο Λουδία, ώστε να λειτουργήσει και φέτος κανονικά, γιατί πιστεύουμε ότι κάθε χωριό πρέπει να έχει τις σχολικές του μονάδες. Επίσης, τα έξοδα, λένε οι γονείς, για να καλύψουν όλες σας τα επιχειρήματα που πιθανά να αναπτύξετε, των 6 παιδιών δεν είναι λιγότερα από το κόστος παρουσίας μιας νηπιαγωγού στο χωριό μας. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να θα το καταθέσω στα πρακτικά, αυτό που θέλω να πω εγώ, είναι να αναρωτηθώ μάλλον τι συμβαίνει εδώ. Η γραφειοκρατία στην υπηρεσία της αντιλαϊκής πολιτικής, η αδιαφορία, η αναλγησία. Σε κάθε περίπτωση όμως, κυρία Υπουργέ, αν αρνηθείτε το αίτημα αυτών των 6 νέων γονιών, τότε καταραίουν πραγματικά και σε αυτή την περίπτωση όλα εκείνα τα κυβερνητικά αφηγήματα περί κοινωνικής προστασίας, περί δημογραφικού, περί προστασίας των νέων ζευγαριών κτλ. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Συνάδελφε, δεν ξέρω αν βρίσκεται την πρωτολογία μου ανεπαρκή, τη δευτερολογία μου όχι ουσιαστική, και λέτε ότι το έχετε προσέξει ότι πάντοτε γίνεται. Θα σας ανταποδώσω το κομπλιμέντο λέγοντάς σας ότι και εγώ τις δικές σας απαντήσεις όμως και τοποθετήσεις ακούω τα ίδια χιλιοϋπομένα πράγματα και τις θεωρώ τόσο αποστηρωμένες και τόσο καλά προετοιμασμένες, πολλές φορές και εκτός του θέματος που εσείς θέτετε με το ερώτημά σας. Επί της ουσίας, λοιπόν, σας εξήγησα ότι ο προγραμματισμός μας γίνεται έγκαιρα. Το ότι θα βρισκόμουν στη Βουλή να απολογούμε γιατί προγραμματίσαμε έγκαιρα, να γίνονται οι εγγραφές, να γίνονται οι σχολικές μεταβολές, να γίνονται οι διορισμοί και οι προσλήψεις, δεν το φανταζόμουν. Ο έγκυρος προγραμματισμός να είναι τώρα στο στόχαστρο της κοινοβουλευτικής κριτικής, δεν νομίζω ότι στέκει τώρα και δεν χρειάζεται να απαντήσω σε αυτό. Θα σας επαναλάβω μάλλον αυτό που είπα και πριν. 4 παιδιά που μεταφέρονται σε 3 χιλιόμετρα με ευθύνη και με έξοδο άλλων. Το σχολείο ανεστάλλει. Μπορεί να μην σας αρέσει ότι ανεστάλλει και δεν έκλεισε και να θέλετε να δώσετε την εντύπωση ότι αυτό είναι το ίδιο πράγμα, είναι τελείως διαφορετικό. Αναστολή σημαίνει για ένα χρόνο όταν υπάρχουν οι προϋποθέσεις αναστολής και επαναλειτουργία επίσης όταν υπάρχουν οι προϋποθέσεις επαναλειτουργίας. Και να πω και κάτι άλλο και με αυτό να τελειώσω, γιατί δεν χρειάζεται να πάρω περισσότερο χρόνο. Είναι πολύ σωστό να υπάρχουν σχολεία τα οποία είναι ολιγομέλη όταν συντρέχουν λόγοι. Όπως να μένουν οι οικογένειες σε περιοχές οι οποίες είναι κριτικές, οι οικογένειες οι οποίες θέλουν την ύπαιθρο να την αναζωογονήσουν. Είναι πάρα πολύ σωστό. Είναι πολύ όμως σωστό και πολύ παιδαγωγικό να υπάρχουν και σχολεία με μεγάλο αριθμό μαθητών, γιατί υπάρχουν οι εκπαιδευτικοί όμιλοι, υπάρχουν τα εργαστήρια δεξιοτήτων, υπάρχουν δραστηριότητες που απαιτούν μια άμυλα, έναν ανταγωνισμό ευγενή μεταξύ των παιδιών, μια αλληλεπίδραση, μια συντροφικότητα, μια κοινωνικότητα, μια επαφή με περισσότερα παιδιά. Είναι και αυτά παράγοντες που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη.
Δεν είναι ωραίο ούτε να μηδενίζουμε, ούτε να ισοπεδώνουμε. 3 χιλιόμετρα, όταν δεν επιβαρύνονται οικονομικά οι γονείς, δεν είναι απόσταση η οποία είναι προστάνατον σε καμία περίπτωση. Αλλά σας λέω, σας διαβεβαιώ και δεν θα είναι η δική μου, δεν είναι δική μου επιθυμία, ούτε δική μου δέσμευση, είναι του νόμου υποχρέωση. Όταν θα αυξηθεί ο αριθμός των μαθητών, από ό,τι με διαβεβαιώνεται και δεν έχω λόγο να αμφιβάλλω, θα γίνει του χρόνου, θα ξαναλειτουργήσει.